One, two, three, four. Το Meeting Pod και το Zizanio News παρουσιάζουν το Radio Zizanio στον Vox 103 και 3. 4 λεπτά μετά τις 3, φίλες και φίλοι, γεια σας! Και από εδώ, πείτε γεια! Γεια σας! Αυτά είναι. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα έχω 3 Ζιζάνια. Ο Παναγιώτης, η Κατερίνα και η Κάτια, οι οποίοι θα συστηθούν σε λιγάκι, μόνοι τους. Είναι μια εκπομπή η οποία έχει θέμα την καραντίνα του Ζιζανίου. Θα το πω έτσι. Radio Ζιζάνιο Καραντίν Edition. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 5. Τα παιδιά έχουν πολλά θέματα να μας πούν. Να συστηθούμε όμως στην αρχή. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σας. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Μάλιστα. Εκεί. Παναγιώτης Ολιάβας λοιπόν είναι για άλλη μια φορά μαζί μας εδώ. Αγιωτές φορές, σας έχω επισκεφτεί. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι. Είσαι παλιός Ζιζάνης. Ναι, έχω κάπως. Δίπλα του είναι η Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σας. Πρώτη φορά στο ραδιόφωνο εδώ στον Vox. Παλιός Ζιζάνιο, παλιός πρώτη φορά στο Vox. Δεν έτυχε να έρθεις. Και δίπλα της είναι η Κάτια. Ναι. Γεια σου Κάτια. Γεια σας. Δεν θέλαμε να αντρανοποιηθούμε κατά τη διάρκεια εδώ πέρα της καραντίνας. Αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε μια ταινία. Δεν θα σας δώσουμε βέβαια περισσότερες πληροφορίες. Όχι, να μας κρατήσετε σε αγωνία και να μας κάνετε έκπληξη. Βέβαια. Σποϊλάρουμε. Όχι, δεν κάνουμε spoiler φυσικά. Τρέιλερ να βγάλετε. Αλλά ραδιοφωνικά πώς θα το δείξουμε. Teaser, teaser. Και απευθυνθήκαμε στους υπεύθυνους του φεστιβάλ για να ενημερωθούμε σχετικά με τις ενεργειές τους στη διάρκεια της καραντίνας. Ούτε αυτοί μείνανε σε αδράνεια. Και πολλά ζιζάνια γράψανε και άρθρα, τα οποία θα σας διαβάσουμε. Πρώτα έχουμε το άρθρο της Μαρίας Ασμή, που είναι 19 χρονών. Νομίζω είχαμε τη Μαρία, την είχαμε το χειμώνα εδώ στις εκπομπές. Μάλλον πήρα εγώ τη θέση της. Ναι. Ωραία. Και τι μας έχει γράψει η Μαρία. Ωραία. Λέει λοιπόν η Μαρία. Τι κακό κι αυτό που μας βρήκε. Μια παρασιτική μορφή ζωής μερικών δεκάδων νανομέτρων έχει πλήξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ανά τον πλανήτη και έχει προκαλέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον, στις πολιτείες και στην ίδια μας την καθημερινότητα. Νεκρά θύματα του ιού, συνοσισμένα νοσοκομεία, άδειες πόλεις και ρημωμένοι δρόμοι αποτελούν πλέον τις νηστέστερες εικόνες που θα αντικρίσει κανείς μέσα στο διαδίκτυο. Πολλές χώρες περιήλθαν σε κρίσιμη κατάσταση με την επίθεση του ιού, χάνοντας χιλιάδες ανθρώπους. Έτσι λοιπόν και η χώρα μας, μεταξύ πολλών άλλων κρατών, προέβησε αυστηρά περιοριστικά μέτρα εγκλεισμού των κατοίκων, ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η εξάπλωση του ιού και η απειλή της υγείας και άλλων πολιτών. Ελπίζω το μέτρο αυτό να φανεί αποτελεσματικό και να συνεισφέρει στον περιορισμό των κρουσμάτων. Ωστόσο, η υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι, πλην των εξόδων για την προμήθεια των αναγκαίων προϊόντων, δεν είναι χωρίς τίμημα. Οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, δεν έχουμε ζήσει ποτέ κάτι παρόμοιο και ούτε πιστεύουμε πως θα υποχρεούμασταν να μείνουμε σε πραγματική καραντίνα. Η καθημερινότητά μας βασιζόταν στην επαφή με τον έξω κόσμο και τις μετακινήσεις. Είτε για λόγους επαγγελματικούς, είτε για λόγους αναψυχής. Κατά συνέπεια, αυτή η απότομη αλλαγή δημιούργησε πληθώρα συναισθημάτων, συχνά αντικρουόμενων. Όπως ο περισσότερος κόσμος, έτσι και εγώ, αισθάνομαι άγχος και αγωνία για το τι μέλλει γενέστε. Αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα χρειαστεί να εφαρμόζονται τα μέτρα και αν θα καταφέρουμε σύντομα να επανέλθουμε στην κανονική ροή των πραγμάτων, καθώς το ενδεχόμενο μιας μακράς καραντίνας φαντάζει αποκαρδιωτικό. Μου έχουν λείψει πολλές ασχολίες και δραστηριότητες, καθώς και άλλα πράγματα που μπορούσα να κάνω προ-καραντίνας. Και υπάρχουν φορές που κατακλείζομαι από αρνητική διάθεση, σκεπτόμενοι το άγνωστο διάστημα που θα αναγκαστούμε να υποστούμε τις δυσκολίες και τις απαγορεύσεις. Κι εγώ, Μαρία.
Και η μόνη παρηγοριά στις αντιξιότητες που πληθαίνουν είναι νομίζω να αποκομίσουμε τα όποια θετικά στοιχεία υπάρχουν στην κατοίκον απομόνωση. Προσωπικά έχω χρόνο να διαβάσω για τις εξετάσεις, χωρίς να κυνηγώ τον χρόνο. Να εξασκήσω τη μουσική, χωρίς να βιάζομαι. Να διαβάσω βιβλία που είχα καταχωνιάσει σε κάποιο μέρος της βιβλιοθήκης, να γνωρίσω καλύτερα τη φύση και να ασκηθώ σε αυτή. Ακόμα και αν είναι λίγο ρυψοκίνδυνο αυτό το τελευταίο. Καθώς δεν είναι όλες κατά σας άσπρο μαύρο, η δημιουργική αξιοποίηση του περίσσου ελεύθερου χρόνου μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση της θετικής διάθεσης. Ας διαβάσουμε λοιπόν βιβλία, ας δούμε ταινίες, ας συζητήσουμε με την οικογένειά μας, ας αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, ας κάνουμε μία ενδοσκόπηση, ας χαλαρώσουμε από τους ξέφρενους ρυθμούς της κανονικής ζωής. Γιατί αν θέλουμε να βγούμε ανανεωμένοι από το παράξενο αυτό συμβάν που βιώνουμε, οφείλουμε να αισιοδοξούμε. Λοιπόν, μου έλεγε εδώ off the air ο Παναγιώτης ότι αυτό το τραγούδι λέει, το κάνανε βίντεο κλιπ με θέμα τον κορονοϊό. Ναι, τώρα το κανάλι του Michael Jackson που έχουν στο YouTube έκανε ένα βίντεο κλιπ με θέμα τον κορονοϊό. Επειδή το τραγούδι γενικά λέγεται έχει, Heal the World. Heal the World. Ουσιαστικά πρέπει, περνάει πολύ ωραία μηνύματα και είναι ένα εξαιρετικό βίντεο. Όποιος θέλει να το βάλει να το δει. Είναι από το Dangerous, να κάνει 92. Μερικά, να κάνει μερικά views να πούμε ακόμα. Και αυτό. Το επόμενο κείμενο είναι από το Θανάση Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι ένα παλιό ζυζάνιο. Το ξέρουμε το Θανάση, βέβαια. Και μας μιλάει για το πώς βιώνουμε εμείς οι φοιτητές στην καραντίνα. Α, ναι, δεν είπαμε ότι... Πού σπουδάζεις? Όχι, εσύ δεν σπουδάζεις. Εγώ σπουδάζω. Σπουδάζεις? Σπουδάζω. Τι σπουδάζεις? Σπουδάζω φυσική αγωγή στην Αθήνα. Α, μάλιστα. Πάμε στο προκείμενο. Ο Θανάσης λοιπόν μας γράφει. Τον τελευταίο μήνα, όλη η παγκόσμια κλίμακα ζούμε πρωτόγνωρες για εμάς καταστάσεις. Μετά την παγκόσμια εξάπλωση του κορονοϊού, COVID-19, που είχε ως συνέπεια το κλείσιμο στα σπίτια μας και τον περιορισμό των μετακινήσεών μας. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να μην μπορείς να βρεθείς με τους αγαπημένους σου ανθρώπους και μάλιστα όταν είσαι φοιτητής και τους βλέπεις λίγες φορές το χρόνο. Βέβαια, ακόμα και κλεισμένο στο σπίτι, δεν μπορώ να πω. Έχω πράγματα να κάνω, όπως ανάγνωση βιβλίων, ταινίες, μουσική. Τελευταία μάλιστα παρακολουθώ μερικές ώρες online διαλέξεις από τη σχολή μου. Παρ' όλα αυτά, οι συμφοιτητές μου και εγώ έχουμε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης. Αρχικά, η υποσία υλικοτεχνικών υποδομών, όπως εξελιγμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μικρόφωνα κτλ. Στο χώρο του Πανεπιστημίου, ώστε να μπορούν οι καθηγητές να διδάξουν. Έπειτα, οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε έχουν περιορισμένες δυνατότητες και το δίκτυο κρασάρει πότε-πότε, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλοι τα μαθήματα. Καθώς στις εφαρμογές που μας προτείνουν οι διδάσκοντές μας υπάρχουν πλαφόν 100 φοιτητών, τη στιγμή που στο έτος μου είμαστε 250 άτομα, σύνοτι μερικά μαθήματα παρακολουθούνται από πολλά τμήματα του γεωπονικού. Επιπλέον, κάποιοι καθηγητές δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμα πότε και πώς θα γίνει το μάθημά τους, με αποτέλεσμα να μην διδάσκονται όλα τα μαθήματα που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι θεωρητική διδασκαλία των εργαστηρίων, τη στιγμή που χρειαζόμαστε πρακτική εξάσκηση για πλήρης κατανόηση, καθώς και αναφορά παρουσιολογίου σε κάποια εργαστήρια από καθηγητές, αδιαφορώντας πλήρως για το αν όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό. Τέλος, έχω αρκετούς φίλους που μένουν στις φοιτητικές εστίες, οι οποίοι είτε επειδή εργάζονται ως delivery, είτε αυτοί οι ειδικοί τους ανήκουν σε ευπαθή ομάδες, δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι τους και σε αυτό στέκεται εμπόδιο απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο των φοιτητικών εστιών. Συμπερασματικά, αυτές τις δύσκολες ώρες πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Εμείς οι φοιτητές, αλλά μέσω των φοιτητικών συλλόγων και με οργανωμένους αγώνες, μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα πανεπιστήμιο στο ύψος των αναγκών μας. Λοιπόν. Το έχει γράψει η Κωνσταντίνα Βαλκανά. Χαιρετισμούς η Κωνσταντίνα. Να στέλνουμε χαιρετισμούς σε όποιον αναφέρουμε. Ναι. Έτσι. Αν μας ακούει, μας ακούει. Έχει νομίζω φέτος το. Ναι. Πού να ξέρεις πόσα παιδιά περάσαν από εδώ, πού να τα θυμάμαι όλα. Ναι, μιλάς. Πού να τα θυμάμαι, έβρα τα σημειώνω. Λοιπόν, ναι, η Κωνσταντίνα η Βαλκανά. Και αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Dogville της Αθηναϊκής Εφημερίδας Documento, η οποία ήταν αφιερωματική με άρθρα παιδιών για το κορονοϊό. Διαβάσω. Ναι, βέβαια, βέβαια. Okay. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Καθώς οι μέρες από την είδηση ότι η COVID-19 έφτασε στη χώρα μας περνούν, όλο και πιο πολλά αναπάντεχα γεγονότα διαδραματίζονται το ένα μετά το άλλο καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο.
ειδήσεις εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές, διαφημίσεις, τηλεοπτικά και διαδικτυακά σποτ έχουν κατακλείσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, καθώς ενημερώνουν με νέα δεδομένα που λαμβάνουν για τον φωνικό ιό κάθε στιγμή της ημέρας. Οι άνθρωποι από τις οθόνες των σπιτιών τους παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις με ευλάβεια, θα έλεγε κανείς, ψάχνοντας μέσα τόσες πληροφορίες για θύματα, κρούσματα, ευπαθείς ομάδες, μια μικρή δόση ελπίδας που θα τους αναγκάσει να πιστέψουν πως όλο αυτό θα τελειώσει κάποια στιγμή. Όμως όχι. Καμία θετική εικόνα από κανέναν επιστήμονα χτύπησε τις πόρτες κανενός καναλιού για να ενημερώσει με ένα θετικό νέο. Νέοι, ηλικιωμένοι, άνθρωποι μέσα στην ηλικία μένουν σπίτι, στερώντας για τη ζωή του την ανθρώπου τη ελευθερία του. Πολλοί λένε πως μόνο όταν χάσεις κάτι αρχίζεις να το εκτιμάς. Και ναι, που ήρθε η στιγμή που αυτή η καραντίνα μας έκανε όλους να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι μια βόλτα, μια επίσκεψη στη γιαγιά και στο παππού, ένας περίπατος, τα πιο απλά πράγματα που θεωρούσαμε πριν δεδομένα τώρα δεν μας ανήκουν. Βλέπουμε τη σκληρή πραγματικότητα πλέον από απόσταση αναπνοής, καθημερινά, εδώ και ένα μήνα. Είναι πραγματικά θλιβερή η κατάσταση, μα πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε υγιείς με τις οικογένειές μας, μένοντας ενωμένοι και έτοιμοι για όλα. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μας χρειάζονται, αν θέλουμε να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε σε αυτόν τον κόσμο. Καραντίνα Edition, το Ζιζάνιο News, και έχουμε μαζί μας τους υπεύθυνους, αυτούς που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά που γίνονται στο φεστιβάλ. Μαζί μας λοιπόν σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε βρέθηκε η κυρία Λιτό Θεοδοσίου, η οποία είναι υπεύθυνη της κάμερας Ζιζάνιο και μίλησε στη ρεπόρτερ του Ζιζάνιο News, Ειρήνη Ζέζα, για τη δράση του παιδιού με την κάμερα, την επαιτειακή 20η διοργάνωση της οπτικοακουστικής συνάντησης και για τις δυσκολίες εν ώψη της καραντίνας. Πιο συγκεκριμένα μας εξήγησε πως το παιδί με την κάμερα είναι ένα κινηματογραφικό εργαστήρι που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να εκφραστούν με έναν πιο δημιουργικό τρόπο και να τα παρακινήσει να δημιουργήσουν ταινίες έχοντας ως γνώμονα την κινηματογραφική γλώσσα. Για το λόγο αυτό, πολλοί κινηματογραφιστές και συνεργάτες της Κάμερας Ζιζάνιο και του Φεστιβάλ Ολυμπίας βρίσκονται εκεί, ανεβάζουν βίντεο, οδηγίες και εργαλεία και απαντούν σε οποιαδήποτε απορία. Τόνισε επίσης πως για τη δημιουργία μιας ταινίας δεν χρειάζεται κάποιος επαγγελματικός εξοπλισμός. Ένα κινητό τηλέφωνο και οι κατάλληλες εφαρμογές αρκούν. Όσον αφορά την επαιτειακή 22η οργάνωση της Κάμερας Ζιζάνιο, οι αιτήσεις υποβολής ταινιών έχουν ανοίξει για το ελληνικό τμήμα μέσω της σελίδας της Κάμερας Ζιζάνιο, όσο και για το ευρωπαϊκό και το διεθνές τμήμα μέσω του Film Freeway. Υπάρχουν ήδη αρκετές συμμετοχές από το εξωτερικό και θα θέλαμε να δούμε κάτι αντίστοιχο και στο ελληνικό τμήμα. Έχουμε δει πως αρκετά φεστιβάλ και διοργανώσεις στον κόσμο έχουν ακυρωθεί ή έχουν αναβληθεί λόγω της τρέχουσας κατάστασης. Η κυρία Θεοδοσίου μας απάντησε στην πιο κρίσιμη ερώτηση. Τι προβλέπετε για την Κάμερα Ζιζάνιο σε περίπτωση που δεν μπορέσει να υπάρξει φυσική παρουσία αυτό το Δεκέμβρη? Ετοιμαζόμαστε και ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας υποδεχτούμε στον πύργο την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη, όπως κάνουμε εδώ και 19 συναπτά έτη. Δεν είμαστε διαγωνισμός, ούτε φεστιβάλ. Είμαστε συνάντηση νεανικής οπτικοακουστικής δημιουργίας. Παρ' όλα αυτά, μας είπε πως εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με άλλα φεστιβάλ στον κόσμο που αναγκάστηκαν να διεξαχθούν ηλεκτρονικά. Τέλος, έδωσε ένα μήνυμα στα παιδιά να συνεχίζουν να εκφράζουν τις ανησυχίες και τη φαντασία τους μέσω των ταινιών τους. Λοιπόν, έχουμε μία συνέντευξη. Αν ενδιαφέρεστε. Εγώ αν ενδιαφέρομαι. Εγώ ενδιαφέρομαι για όλα. Σοφά. Είναι από τη Μαρία Σμίτ, η ρεπόρτερ μας, η οποία είχε την ευκαιρία να πάρει τα νέα από το πρώτο χέρι, μιλώντας στον αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, τον κύριο Παντελή Παντελόγλου. Γεια σου, Παντελή. Γεια σας. Ο οποίος ο Παντελής είχε έρθει και το χειμώνα εδώ καλεσμένος. Εδώ καθόταν που κάθεται ο Παναγιώτης τώρα. Και μας είπε πολύ ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, θα μας μεταφέρει τη συνέντευξη λοιπόν η Κάτια. Και τώρα μας είπε ωραία πράγματα. Πάντα λέει ωραία πράγματα, Παντελή. Βέβαια. Μας είπε για την προσαρμογή του φεστιβάλ στα δεδομένα της πανδημίας μέσω διαδικτυακών δράσεων. Κάθε μέρα στις 11 και στις 6, μέχρι πριν από λίγο γινόταν προβολή μιας ταινίας σε σελίδα του φεστιβάλ στο Facebook. Ήδη εκείνη τη φορά που μας έδωσε τη συνέντευξη είχαν αναρτήσει 45. Δεν ξέρω μέχρι πόσο φτάσανε. Πολλές. Νομίζω ότι δείχνανε δύο κάθε μέρα. Βασικά δείχνανε μία στις 11 και μία στις 6, ήταν η ίδια ταινία. Α, κάνανε δύο προβολές την ίδια ναι, ταινία. Ναι. Δεν μπόρεσα να τις δω και όλες.
Τέλος πάντων, για συνέχισε. Ένα άλλο εγχείρημα, το οποίο μάλλον το ξέρετε, που πραγματοποίησαν οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ, ήταν η ψυχαγωγία και η νεανική εκπαίδευση, στο οποίο μοιράζονταν ορισμένες ταινίες με κάποιους εκπαιδευτικούς, ώστε να τις προβάλλουν στους μαθητές τους και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και το δίδαγμα που εκπορεύεται από τις ταινίες. Και το τρίτο project, το οποίο ανέφερε και η Κατέρινα, είναι το παιδί με την κάμερα, στο οποίο διδάσκεται στους νέους, διδάσκονται βασικά κινηματογραφικές τεχνητές, όπως το μονοπλάνο. Δήλωσε αισιόδοξος, παρόλο που δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για την ανταπόκριση των νέων στις δράσεις των υπευθύνων του φεστιβάλ. Η ρεπόρτερ μας Μαρία τον ρώτησε σχετικά με την εκπόνηση του φεστιβάλ το Δεκέμβρη και μας πληροφόρησε πως ήδη εξετάζουν συναλλακτικές σε περίπτωση αδυναμίας εκπεραίωσής του, αν και βέβαια αναγνώρισε με αποσιοδοξία πως ολόκληρη η καλλιτεχνική βιομηχανία πλήττεται εξαιτίας της τάσης μας να βάζουμε τη τέχνη στη δεύτερη μοίρα. Ειδικά τώρα. Ο κύριος Σπύρου μίλησε στη ρεπόρτερ μας, Πολυξένη Κωνσταντίνου. Γεια σας, Πολυξένη, αν μας ακούς. Και μας είπε για τις διαδικτυακές προβολές που διοργάνωσε το φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οι οποίες ξεκίνησαν στις 19 Μαρτίου, αμέσως μόλις ανακηρύχθηκε η πανδημία και τα σχολεία έκλεισαν. Έγιναν συνολικά 60 διπλές προβολές με ταινίες κλασικές, σύγχρονες και πολυβραβευμένες. Ο κύριος Σπύρου μας είπε πως αποφάσισαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να είναι δίπλα στα παιδιά και στους γονείς τους, αφού το πρώτο διάστημα είδαμε πως κανένα τηλεοπτικό κανάλι δεν έλαβε υπόψη τα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν ολημέρη στα σπίτια τους. Έτσι, πέρα από τις προβολές, ξεκίνησαν και άλλες δράσεις. Η διαδικασία των προβολών, σύμφωνα με τον κύριο Σπύρου, δεν ήταν εύκολη. Πέρα από τη συνεργασία του φεστιβάλ με τον Νεανικό Πλάνο, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη παιδική και νεανική ταινιοθήκη στην Ελλάδα και μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη, για να γίνουν αυτές οι προβολές δεν αρκούν τα τηλεοπτικά και τα θεατρικά δικαιώματα, αλλά και επιπλέον δικαιώματα από οργανισμούς, διανομής και άλλους φορείς. Όλες οι ταινίες που προβλήθηκαν, εκτός από καλλιτεχνική αξία, έχουν και εκπαιδευτική διάσταση και μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα στη σχολική τάξη. Όπως μας είπε και ο Παντελής, υπάρχει και υλικό για τους εκπαιδευτές. Με τις διαδικτυακές προβολές διαπιστώσαμε πως έχουμε αποκτήσει και νέους φίλους. Φτάσαμε σχεδόν τους 8.000 ακόλουθους. Ο κύριος Σπύρου τόνισε πως η σχέση του φεστιβάλ με τα παιδιά, τους νέους και την εκπαιδευτική κοινότητα είναι ισχυρή και έχει διαμορφωθεί μέσα σε αυτά τα 23 χρόνια. Λόγω των δράσεων που αναπτύξαμε εξ αποστάσεως, ανταποκρίθηκε πολλοίς κόσμος. Συγκεκριμένα, 153 σχολεία από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, σχεδόν 6.500 νέοι φίλοι. Τους καλωσορίζουμε όλους και τους περιμένουμε και με φυσική παρουσία. Ελπίζουμε πως μέχρι το Δεκέμβρη τον κορονοϊό θα τον έχουμε νικήσει. Περιμένουμε να συνεχίσουμε τις δράσεις που αφήσαμε στη μέση ή δεν προλάβαμε καν να αρχίσουμε, καθώς και πολλά νέα πράγματα. Λοιπόν, θέλεις να πούμε λίγο για τη γιορτή της μουσικής, Παναγιώτη? Λίγο για τη γιορτή της μουσικής. Λοιπόν, μιας και το ανακοινώσαμε το θέμα. Στις 21 Ιουνίου σε Πύργο Αμαλιάδα, Αρχαία Ολυμπία και Κρέστενα. Το καλοκαίρι φέτος θα είναι διαφορετικό, γι' αυτό και η μουσική πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά. Σε πείσμα των καιρών ετοιμαζόμαστε λοιπόν όπως κάθε χρόνο από το 1999, γεμάτη αισιοδοξία και θετική ενέργεια για συμβολικές συναυλίες, κινητές εκδηλώσεις, ζωντανές αναμεταδόσεις και happenings σε κήπους, πάρκα, αυλές, ταράτσες, πλατείες, νησιά, βουνά και ποτάμια όλης της χώρας, πάντα σε ευθυγράμμιση με τις επίσημες οδηγίες για τη δημόσια υγεία. Παρομοίως και στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Αρχαία Ολυμπία και Κρέστενα έχουν μπει για τα καλά στο χώρο του Ευρωπαϊκού Θεσμού και έχουν ξεκινήσει και φέτος τις προετοιμασίες. Το μόνο που μένει είναι οι καλλιτέχνες να δηλώσουν συμμετοχή ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Επιπλέον, από τις εγχώριες εκδηλώσεις, χάρη στη συντονισμένη πρωτοβουλία των διοργανωτών του Ευρωπαϊκού Δικτύου και της Ελλάδας, για πρώτη φορά φέτος, περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα συνεργαστούν σε ένα μουσικό μαραθώνιο που θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλη την Ηφείλιο. Αυτό ήταν το δελτίο τύπου, Λιάβα, που μας είπες. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε το παραμύθι της καραντίνας, το οποίο το γράφει η γιαγιά με το ένα δόντι. Η αράχνη Φάντρα μαντάριζε με επιμέλεια τα πέπλα που σκίαζαν το δεντρόσπιτο που είχε απομονωθεί η γιαγιά τις ημέρες της πανδημίας, μέχρι που ένα φτερούγισμα τη διέκοψε. Ήταν η πεταλούδα.
ταραγμένη με την τρέχουσα κατάσταση που προβληματιζόταν για τους φεστιβαλικούς συνοδοιπόρους, τα ατίθασα ζυζάνια και το πώς θα ανταποκρίνονταν στις συνθήκες του περιορισμού. Η Αράχνη τη συμβούλεψε να πάει στο περιβόλι με τις ταινίες, στην ανατολική άκρη του δάσους και να συναντήσει τον σοφό επιμελητή του αρχείου. Έτσι η Πεταλούδα πέταξε μέχρι το περιβόλι, όπου στην πύλη το κορίτσι των Ιακύνθων, που έπαιζε με τη μέλισσα εργάτρια, την καλωσόρισε και της πρόσφερε δροσερό νερό και γύρω από τα λουλούδια της και ανάψε στις κόκκινες μπούκλες της, και μετά όλες πορεύτηκαν μέχρι τη σκιά του κόκκινου βράχου, όπου είχε το γραφείο του ο σοφός. Τον ρώτησαν λοιπόν τι σκεφτόταν για να βοηθήσουν τα παιδιά και τους έφηβους εκείνους, αφού συμβουλεύτηκε τους παπύρους του, με μιλίχιο ύφος τους είπε: «Στις εκβολές του Αλφίου ποταμού, στο σημείο που σχηματίζεται το ρεύμα που τρέχει να συναντήσει την Αρέθουσα, ζει η αρχαίγονη Λιβελούλα που γνωρίζει πολλά και θα μπορούσε να σας βοηθήσει». Η Πεταλούδα λοιπόν, αφού είχε ανακτήσει δυνάμεις και η μέλισσα που προσφέρθηκε να τη συνοδέψει, πέταξαν πάνω από κάμπους και βουνά και λαγκάδια και βρέθηκαν στο σημείο που συναντιόνταν τα τρία ποτάμια. Εκεί αναπαύθηκαν για λίγο στο ψάθινο καπέλο του ποιητή, που έσπαζε καρύδια και τα έτρωγε στην όχθη και τους πρόσφερε τους πιο καλοσχηματισμένο και γερό καρυδότσουφλο για να πλεύσουν μέχρι τις εκβολές, και έτσι το ταξίδι συνεχίστηκε ξεκούραστα για την Πεταλούδα και τη μέλισσα με τραγούδια, γέλια και ιστορίες. Όταν έφτασαν στον τόπο της Λιβελούλας, εκείνη της υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά και αφού άκουσε το πρόβλημα, χτυπώντας τα φτερά τους αναφώνησε: «Μα είναι απλούστατο. Θα πάμε να βρούμε τον ψήλο που έχει φωλιάσει το μανδύα του φιλόσοφου Γαλαξία Να. Εκεί στο απέναντι βουνό είναι η σπηλιά του και νομίζω ότι γνωρίζω τι θα μας πει. Αλλά ας πάμε να το επιβεβαιώσουμε». Η Πεταλούδα, η Μέλισσα και η Λιβελούλα έφτασαν στο βουνό και βρήκαν τον ψήλο να ξεσκονίζει μια παλιά μηχανή προβολής και το Γαλαξία να βροντοφωνάζει: «Το σινεμά είναι η λύση. Ταινίες στα παιδιά και στους εφήβους». Και έτσι ξεκίνησαν δύο δικτυακές προβολές για τις μέρες της καραντίνας. Τέλος.